Εντός 10 ημερών αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί τα ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα υποδεικνύουν τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν έντονες αμφιβολίες αν το μέτρο μπορεί να περιορίσει την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά. Με τη χώρα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο μισθών και στην πρώτη πεντάδα σε επίπεδο τιμών, με το στεγαστικό κόστος να έχει πιάσει ταβάνι, ενέργεια και μεταφορές να βρίσκονται στα ύψη, δύσκολα τα νοικοκυριά θα βγουν από τη μέγενη της ακρίβειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας, σε ό,τι αφορά στους έμεσους φόρους, βρίσκεται 4% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την ακρίβεια, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποδίδουν το 14,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Κύριε Κουγιουμτζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικόλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ακούσατε. Το ερώτημά μου είναι απλό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στο καλάθι της νοικοκυράς, στο γνωστό καλάθι της νοικοκυράς, με πρωτοβουλίες όπως η συνεργασία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ για τη μείωση σε κάποια ταμπελάκια τιμών? Κύριε Χατζηνικόλα, το είδαμε και στις προηγούμενους μήνες, όπου πράγματι έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να μειωθούν οι τιμές στα ράφια. Αυτό όμως δεν ευωδόθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό και αυτό που βλέπουμε είναι η συρρήκνωση του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος αυτή τη στιγμή για τα ελληνικά νοικοκυριά, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την κατανάλωση, άρα σε εμάς, στα έσοδα τα δικά μας. Εμείς έχουμε προτείνει εδώ και θα έλεγα και 2 χρόνια περίπου σαν επιμελητήριο ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση τότε να είχε πάει σε μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης από το 13% στο 6% και στη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Θεωρούσαμε ότι αν είχε πάρθει το μέτρο από τότε, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ακόμα και σήμερα, και βεβαίως σε σύγκριση με την Ισπανία, γιατί ακούμε πάντα ότι η σύγκριση με την Ισπανία έχει αρνητικά αποτελέσματα, γιατί αυτό δεν φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Θα λέγαμε ότι η Ισπανία διατηρεί ακόμα και σήμερα το μέτρο. Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση της Ισπανίας ότι είναι θετικό το μέτρο για να το διατηρεί αυτό. Και πολλές χώρες, θα έλεγα και της Ευρώπης, θεωρώ ότι έχουν το συγκεκριμένο μέτρο. Εσείς που από τη θέση την οποία εκπροσωπείτε, είστε καθήλυνα αρμόδιος, πιστεύετε ότι μια ενδεχόμενη μείωση των έμεσων φόρων, δηλαδή του φόρου προστιθέμενης αξίας και κυρίως, θα περάσει στον τελικό καταναλωτή ή θα φαγωθεί στο μεσοδιάστημα από εμπόρους, από καταστηματάρχες, από εταιρείες? Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Ή τουλάχιστον αυτό το φόβο επικαλείται η κυβέρνηση για να μην μειώσει τους έμεσους φόρους. Νομίζω ότι όταν μειώθηκε από το 23% στο 13%, αν θυμάμαι καλά, στην εστίαση πριν από περίπου 10 χρόνια, επί κυβέρνησης νομίζω Σαμαρά ήτανε, και τα έσοδα ήταν μεγαλύτερα. Άρα έχουμε ένα ιστορικό δεδομένο αυτή τη στιγμή, και βεβαίως είχαμε και μεγαλύτερη κατανάλωση. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα και ο πολίτης και ο καταναλωτής έτσι να μπορέσει ουσιαστικά να κάτσει σε ένα εστιατόριο, να κάτσει κάπου να φάει και να ξοδέψει περισσότερα. Άρα εκ των πραγμάτων βεβαίως και ένα κομμάτι μπορεί να χαθεί, αλλά θεωρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα οδηγηθεί στα δημόσια ταμεία. Γιατί τώρα, κύριε Νικόλα, έχουμε και το πλαστικό χρήμα. Ναι. Και εκεί νομίζω ότι μπορεί η κυβέρνηση να ελέγχει τα πάντα. Μάλιστα, κύριε Κουγιουμτζή, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε.